Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κουτσούμπα και όσους παρευρίσκονται εδώ σήμερα. Ένα παιδί μεγαλώνει. Ορκιστείτε να έχει το παιδί το ψωμί και το βιβλίο του. Να μάθει να γράφει σ' αγαπώ. Να κρατάει μπράτσο τον ήλιο σε ένα ανθισμένο περιβόλι. Γράφει ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Ακούγεται απλό και αυτονόητο. Δυστυχώς όμως συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι. Τουλάχιστον δεν είναι για όλα τα παιδιά. Και ως γονείς, ως εκπρόσωποι των γονέων που νοιαζόμαστε όχι μόνο για τα δικά μας παιδιά, αλλά και για τα 11.200 παιδιά που φοιτούν στα 59 σχολεία του Δήμου μας, υιοθετήσαμε από την αρχή της θητείας μας αυτούς τους στίχους. Και εδώ και 10 μήνες προσπαθούμε να τους κάνουμε πράξη. Στην Ένωση Συλλόγων Γονέων των Μαθητών του Δήμου Καλαμαριάς, οραματιζόμαστε ένα ασφαλές και σύγχρονο σχολείο, με περιεχόμενο και υποδομές που σέβονται τα παιδιά μας. Προάγουν την ποιοτική και πολύπλευρη μόρφωση, την κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία, χωρίς διαχωρισμούς. Και ίσως να αναρωτιέστε γιατί το 2023 συζητάμε για την ασφάλεια και τις υποδομές των σχολικών μονάδων. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν σχολεία με σοβαρά προβλήματα στις αυλές τους που περιορίζουν τον ασφαλή χώρο που προαυλίζονται οι μαθητές και οι μαθήτριες. Γιατί νήπια στεγάζονται σε κοντέινερ. Γιατί υπάρχουν σχολεία με μαθητικό δυναμικό που δεν μπορούν να σηκώσουν πλέον, στριμώχνοντας τα παιδιά σε αίθουσες με γυψοσανίδες. Γιατί από την Καλαμαριά λείπει τουλάχιστον ένα λύκειο, το περίφημο 8ο λύκειο που όλο χτίζεται και ποτέ δεν χτίζεται. Και αφορά τη βασική πηγή των προβλημάτων που απορρέουν από τις άδικες, εν τέλει κατανομές. Γιατί στην Καλαμαριά δεν υπάρχει ειδικό σχολείο, ενώ η ανάγκη ίδρυσης ειδικών σχολείων είναι διαπιστωμένη από το 2005. Και οι μαθητές αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλους δήμους, όπως το Πανόραμα, τη Θέρμη, τη Θεσσαλονίκη. Γιατί σε νηπιαγωγείο του Δήμου μας χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για να βγάλει τα παιδιά με ασφάλεια έξω από το σχολικό κτίριο, όταν οι γείτονες είδαν καπνούς να βγαίνουν από την καμινάδα λόγω κακής λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης. Γιατί ζητάμε από τη διοίκηση του Δήμου να μάθουμε αν έχουν ελεγχθεί τα συστήματα πυρασφάλειας και αντισεισμικής θωράκισης όλων των σχολείων και δεν παίρνουμε σαφείς απαντήσεις και γραπτές διαπιστεύσεις. Για αυτούς και άλλους τόσους λόγους, δεν γίνεται να μη θέτουμε στο επίκεντρο την ασφάλεια και τις κτηριακές υποδομές των σχολικών μονάδων. Ως Ένωση Γονέων, έχουμε πραγματοποιήσει διευρυμένα διοικητικά συμβούλια και συσκέψεις με γονείς και εκπροσώπους τους, για να μοιραστούμε και να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και πολλά άλλα ακόμη. Και έχουμε μεταφέρει τα προβλήματα στη διοίκηση του Δήμου και κάθε αρμόδιο φορέα με διαδόσεις συναντήσεις, στέλνοντας επίσης και δεκάδες αιτήματα. Αυτό που εισπράττουμε είναι ότι τα παιδιά μας αντιμετωπίζονται ως κόστος. Πόσο κοστίζει ο δάσκαλος, πόσο κοστίζει η συντήρηση του κτηρίου, πόσο κοστίζει το οικόπεδο ή το σχολείο, πόσο κοστίζει η ασφάλειά τους, η καθαριότητα, η ψυχική τους υγεία. Δεν μπορούμε να συμβαστούμε με αυτή τη λογική. Καταλήγουμε ότι αν δεν διεκδικήσουμε εμείς οι ίδιοι το μέλλον, τα δικαιώματα και τα όνειρα των παιδιών μας, κανείς δεν θα μας τα χαρίσει. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τον προβληματισμό μας για τα μη επαρκή μέτρα για την υγεία των παιδιών μας, τα οποία ούτε τώρα παίρνονται, που τόσο ο COVID και η γρήπη, όσο και οι ιώσεις είναι σε έξαρση. Και ως γονείς ανησυχούμε μην επιστρέψει το παιδί μας βαριά άρρωστα από το σχολείο, τη στιγμή που τα φάρμακα είναι σε έλλειψη, το δημόσιο σύστημα υγείας υποβαθμίζεται συνεχώς, δεν υπάρχουν καν κλίνες για παιδιά στα νοσοκομεία της πόλης. Ως Ένωση Γονέων μας απασχολεί η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των παιδιών μας μέσα και έξω από το σχολείο. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη για παιχνίδι και κοινωνικοποίηση σε ελεύθερους χώρους. Είναι απόλυτα σημαντικό για τη σωματική και ψυχική τους υγεία, η οποία ας μην ξεχνάμε ότι επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά. Αποφασίσαμε λοιπόν από νωρίς να ενώσουμε τις φωνές και τις δυνάμεις μας με φορείς και σωματεία που εδώ και χρόνια έχουν πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες ενάντια στα σχέδια οικοπεδοποίησης και πορευματοποίησης των ελεύθερων χώρων. Όλοι μαζί, συλλογικά και ενιαία, ζητάμε χώρους πρασίνου, αναψυχής και δημιουργίας, ελεύθερους, αδόμητους και ανοιχτούς σε όλους. Σε συνεργασία με τους φορείς, πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα δράσεις πολιτισμού με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για τους ελεύθερους χώρους. Προβολές κινηματογραφικών ταινιών στην ακτή Ντοβίλ και στη Μαρίνα Ρετζούς. Και στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, μια μεγάλη ολοήμερη εκδήλωση με πικνίκ στη φύση, συμβολική δεντροφύτευση, αρχαιολογικό και ιστορικό περίπατο, έκθεση και εργαστήρια ζωγραφικής, κυνήγι θησαυρού. Και οφείλουμε να πούμε με χαρά ότι είχε τεράστια συμμετοχή και αγκαλάστηκε θερμά από τους κατοίκους της Καλαμαριάς και όχι μόνο. Γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη που έχει ο κόσμος να μοιράζεται όμορφες στιγμές σε ανοιχτούς χώρους μέσα στον αστικό ιστό. Και όσο εντείνονται οι απειλές να χαθούν αυτοί οι χώροι, τόσο αυξάνονται οι διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις, στις οποίες ως Ένωση συμμετέχουμε ενεργά. Γιατί είναι βία να στερείται ένα παιδί το οξυγόνο. Όπως βία είναι ένα παιδί να πεινάει, να κρυώνει, να φοβάται μέσα και έξω από το σχολείο, να νιώθει αποκλεισμένο, να απειλείται, αλλά και να απειλεί επειδή δεν έχει τη στήριξη που χρειάζεται.
Και επειδή η βία φουντώνει και γίνεται πληγή για μαθητές και γονείς, διοργανώνουμε εκδήλωση για τη βία στις 5 Φεβρουαρίου στις 10.30 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο Ναύαρφος Βότσης. Είναι ανοιχτή σε όλους. Όποιος γλιτώνει από ένα δάκρυ έναν άνθρωπο, λέει ο Ρίτσος, υψώνει ένα μέτρο τον πόη της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ.